Ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έρχεται να δώσει το χριστουγεννιάτικο επίδομα. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε κατηγορίες. 30.000 νοικοκυριά, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και λήπτες δημοσίου βοηθήματος θα λάβουν δώρο ύψους 384 ευρώ. Αυξανόμενο κατά 192 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο άνω των 14 ετών και αυξανόμενο κατά 115 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο κάτω των 14 ετών. Εάν είναι μια οικογένεια με δύο παιδιά άνω των 14 ετών, το χριστουγεννιάτικο δώρο θα είναι 960 ευρώ. Χριστουγεννιάτικο δώρο και σε 30.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και δεν λαμβάνουν δημόσιο επίδομα. Το δώρο θα ισούται με το ύψος του μηνιαίου επιδόματος που θα λάβουν το Δεκέμβριο. Ελάχιστο ποσό είναι τα 100 ευρώ. Το χριστουγεννιάτικο δώρο για τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι επιπλέον της 13ης σύνταξης. Χριστουγεννιάτικος μποναμάς και για τους 346 εγκλωβισμένους με το ποσό να ανέρχεται στο ύψος του μηνιαίου επιδόματός τους. Δικαιούχοι χριστουγεννιάτικου δώρου και τα 1.700 πρόσωπα του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων. Σε αυτή την κατηγορία το δώρο ισούται με την ειδική μηνιαία σύνταξη που λαμβάνουν. Καμία από τις κατηγορίες προσώπων δεν χρειάζεται να υποβάλει την οποιαδήποτε αίτηση. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν οι μητέρες που είναι δικαιούχοι του τιμητικού επιδόματος Πολύτεχνης Μάνας. Το επίδομα θα παρέχεται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων σε μητέρες που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά, τα οποία είναι άνω των 18 ετών και δεν λαμβάνουν πλέον επίδομα τέκνου. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 100 μέχρι 300 ευρώ. Αυτές που παίρνουν πράγματι τη μικρή επιταγή δεν χρειάζεται να υποβάλουν αυτή την αίτηση. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή και την παροχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, μέσω της οποίας εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν συνολικά 20.000 άτομα. Μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας θα παρέχεται μεταξύ άλλων έκπτωση 50% στα κόμιστρα των δημόσιων λεωφορείων, δωρεάν είσοδο σε όλα τα μουσεία, θέατρα και φεστιβάλ. Παρέχεται επίσης δωρεάν είσοδο σε εθνικά πρωταθλήματα και διεθνείς αγώνες του ΚΟΑ. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται άτομο με αναπηρία, το μόνο που έχει να κάνει είναι μια αίτηση και η κάρτα εκδίδεται δωρεάν. Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη επιβεβαιώνει ότι η ύψιστη προτεραιότητά της είναι οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας. Για προεκλογική παροχολογία κάνουν λόγο τα εκλογικά επιτελεία των υποψηφίων προέδρων. Τέτοια ανεπαρκή δώρα λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, μόνο ως προκλητική ψηφοθυρία μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι καιρός να αντιληφθούν οι κυβερνώντες και ο κύριος Αναστασιάδης ότι δεν μπορούν να διορθώσουν μέσα σε 85 μέρες όσα ήδη δημιούργησαν τα τελευταία 5 χρόνια. Πάντως, το κόστος χριστουγεννιάτικων δώρων για το κράτος ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.